Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοίου με κύριο θέμα την πρόταση της κυβέρνησης για εγκατάσταση προσφύγων στο παλιό στρατόπεδο Πόρτη της Νέαπολης πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό κατάστημα της περιοχής. Στην αρχή της συζήτησης κοινοποιήθηκε στους πολίτες επίσημο έγγραφο με την υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα, στο οποίο γίνεται λόγος για σχεδιασμό από την πλευρά της κυβέρνησης δημιουργίας δομής φιλοξενίας στον χώρο του στρατοπέδου και μέσω της συγκεκριμένης επιστολής του Υπουργείου καλεί τον Δήμο για τη δική του συνδρομή και συνεργασία. Μάλιστα, στο έγγραφο αναφέρεται ότι ήδη το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την παραχώρηση του χώρου για τον σκοπό αυτόν. Δυστυχώς επανέρχεται το θέμα Μιλτιάδη Πόρτη, το στρατόπεδο, με μια επιστολή που είχαμε αμέσως. Κάνουμε όσο πιο νωρίτερα γινόταν το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Ο κόσμος ανταποκρίνεται και πλέον δύναμή μας θα είστε εσείς. Όλοι μαζί, αντιπολίτευση, συμπολίτευση, για να έρθει το καλύτερο. Δεν μπορεί να αποφασίζουν για άλλη μια φορά κάποιοι για μας, χωρίς εμάς. Έχοντας υπόψη μου την επιστολή του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής του κ. Βίτσα, όπου σχεδιάζει δομή λειτουργίας φιλοξενίας προσφύγων στη Νεάπολη. Και για το σκοπό αυτό ζήτησε από το ΥΠΕΘΑ, το Υπουργείο Αμήνης, την παραχώρηση του στρατοπέδου. Για μία, το στρατοπέδο. Είχαμε επίσης και την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα για μία διερευνητική συζήτηση, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος, και καλούμαστε να πάρουμε θέσεις και να ακούσουμε και προτάσεις. Ακόμη μια φορά μας έρχεται το θέμα το οποίο η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις εδώ για το μεταναστευτικό θέλουν να μας φέρουν στο στρατόπεδο Πόρτη αυτό μετανάστες. Θα σας διαβάσω. Πριν λίγες μέρες δέχθηκα. Ας σας διαβάσω εγώ την εισήγησή μου και θα σας διαβάσω και το άλλο. Πριν λίγες μέρες δέχθηκα μια επίσκεψη στο γραφείο μου και συγκεκριμένα το μεσημέρι της 3ης 29 Μαΐου από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Κλάπα, ο οποίος βρισκόμενος στην περιοχή μου τηλεφώνησε και ζήτησε να με συναντήσει. Μου έδωσε μια επιστολή υπογραμμένη από τον Υπουργό κύριο Βίτσα, η οποία ενέφερε την πρόταση του Υπουργείου να δημιουργήσει δομή φιλοξενίας προσφύγων στο στρατόπεδο Πόρτη Μιλτιάδη, και φανταστείτε το έγραφε και Πόρτο Μιλτιάδη, στη Νεάπολη, και ζητάει τη συνεργασία μας στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος. Ανέφερα στο Γενικό Γραμματέα ότι ως Δήμος δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτή την πρόταση σε καμία περίπτωση. Η Νεάπολη και το Βόρειο δεν μπορούν να γίνουν φυλακές ψυχών. Έχουμε ήδη πολλά προβλήματα σαν Δήμος. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μία τόσο σοβαρή κατάσταση, η οποία είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει και πού θα οδηγήσει. Όπως ανέφερα στον κύριο Κλάπα, το στρατόπεδο είναι πολύ κοντά στον οικισμό και η φιλοξενία προσφύγων. Εκεί θα δημιουργήσει αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η άποψή μας είναι σταθερή και δεν αλλάζει, και το έχω αναφέρει σε όλους τους πολιτικούς παράγοντες με τους οποίους έχω μιλήσει τις τελευταίες μέρες. Να μην ξεχνάμε ότι πριν από 2 χρόνια, όταν προέκυψε πάλι το ζήτημα αυτό, το συγκεκριμένο στρατόπεδο είχε κριθεί ακατάλληλο φιλοξενίας. Και έθεσα το ερώτημα στον κύριο Κλάπα, με ποια κριτήρια επιλέχθηκε σήμερα πάλι το στρατόπεδο Πόρτη. Έγινε συνάντηση στο γραφείο με τους αρχηγούς των παρατάξεων και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλου. Και σήμερα εδώ καλούμαστε να συντονίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Για το σημερινό θέμα το οποίο βρισκόμαστε εδώ, μας θυμίζει πριν από 6 χρόνια που έχει γίνει το ίδιο πράγμα. Μένουμε στην ίδια απόφαση την οποία έχει πάρει τότε η περιφέρεια, στην άρνηση δηλαδή, για να γίνει αποθήκη ψυχών το στρατόπεδο Πόρτη εδώ στην Νεάπολη. Και αν χρειαστεί, θα ξαναθέσουμε θέμα στην περιφέρεια για να ξαναπαρθεί η απόφαση εκ νέου, εάν χρειαστεί, λέω, για να μην γίνει αποθήκη ψυχών. Είμαι αρνητικός, όπως είμαστε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για τα στρατόπεδα, γιατί εκείνο που με φοβίζει είναι ο ανεξέλεγκτος αριθμός των μεταναστών που θα φέρω σε μια πόλη τροχηρίου 500 κατοίκων. Ενδέχεται οι μετανάστες να είναι, ή πρόσφυγες ή οτιδήποτε άλλο, να είναι πάνω από 2.000 κεφιόνες. Στο τρόπο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τι απόφαση να πάρουμε? Έχει αποδείξει η κυβέρνηση ότι σε αντίθεση με αυτά που αναφέρει στην επιστολή, ότι στο θέμα του μεταναστευτικού έχει αποτύχει. Απλά είναι τα πράγματα.
Βλέπουμε τι γίνεται στη Μυτιλήνη, βλέπουμε τι γίνεται στη Χίο, βλέπουμε τι γίνεται και στις δομές του αεροεντάσου, των διαβατών και όλα αυτά. Και επειδή έχει φανεί και σε άλλες αποφάσεις ασυνεπείς σε αυτά που έχει πει, δεν μπορούμε κι εμείς τώρα να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Κανένας δεν μας εγγυάται ότι αν επικαλεστούμε την επιστολή που θα είναι ωραία, η δομή, θα είναι σε κλειστούς κυβίσκους και όλα αυτά. Εγώ δεν έχω προσωπικά και η τοποθέτησή μου είναι σαφής όχι στην έλευση των μεταναστών. Είναι ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε πλέον κανένας για αυτό το θέμα. Εγώ προτείνω η απόφαση που θα πάρουμε να είναι ξεκάθαρη όχι. Εγώ αυτό προτείνω. Και αν θέλουν μέσα στην. Η απόφαση να είναι αιτιολογημένη έτσι ώστε. Εάν θέλουν, μην ξεχνάμε ότι η Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα άλλο προσφυγικό καταβλισμό. Δόξα τω Θεώ, εγκαταλειμμένα στρατόπεδα υπάρχουν και στην Κοζάνη και στα Καρμανά και στη Σοβία και παντού. Για ποιο λόγο να έρθουν στο Βόλιο. Α πούμε πληθυσμιακά να πάρουν πρώτα την Κοζάνη, μετά την Καστοριά, το Λεμαίδα και στην τελευταία, στην τελική ανάλυση να έρθουν στην Νεάπολη ή στη Σιάλιστα. Η θέση μου ήταν όχι, γιατί σε μια Νεάπολη των 1.000 έστω και των 2.000 κατοίκων δεν μπορεί να έρθουν οι μετανάστες, που αυτό δεν είναι ανάπτυξη, είναι υποβάθμιση της περιοχής. Δεν φτάνει που μας πήραν όλες τις υπηρεσίες, θα μας φέρουν και από πάνω τους μετανάστες. Σάββατο 2 Ιουνίου του 2018 βρισκόμαστε στην Νεάπολη, όπου είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ζήτημα έλευσης προσφύγων στο παλιό στρατόπεδο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης υπήρξαν τοποθετήσεις από τον Δήμαρχο αλλά και από συμβούλους, ενώ δεν έλειψαν και οι εντάσεις. Όσο παρακολουθούμε και διαβάζουμε τις εξελίξεις, σκέφτονται και μελετάνε ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα να διπλασιαστεί, που σημαίνει ότι θα πάμε σε πάνω από 100.000. Άρα η κυβέρνηση ψάχνει στην ηπειρωτική χώρα να εγκαταστήσει σε στρατόπεδα ή σε δομές, όπως λέει, οι πρόσφυγες. Μεταξύ αυτών και η Νεάπολη. Καταρχάς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση εμείς σαν Δήμος Βοΐου να βγάλουμε μια κακή εικόνα προς τα έξω, μια εικόνα ρατσιστική, παρακαλώ, μια εικόνα, αγαπητοί συμπολίτες, σας παρακαλώ τώρα, εντάξει, αφού... Άμα σε προκαλώ να βγεις έξω, κύριε Καρβαζιά, εμένα εδώ είναι η θέση μου, κύριε, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, διαφωνώ να βγουν έξω. Όχι, κύριε Καρβαζιά, θα σου πω. Άντε ηρεμήστε τώρα. Δεν στήσει η εικόνα της προσφύγων, πρέπει να λύσουμε ένα ζήτημα. Ότι δεν θα συμμετέχουν ΜΚΟ. Είναι ύποπτος ο ρόλος τους. Στη διάσωση, την υποδοχή, την περίθαλψη και τη φιλοξενία.
αλλά και στην μεταφορά των μεταναστών. Είδατε πόσα κυκλώματα αποκαλύπτονται ότι πίσω είναι διάφορα κέντρα. Και βεβαίως δεν θέλουμε καμιά παρουσία των ΜΚΟ στα κέντρα προσωρινής φύλαξης. Θεωρούμε ότι σε αυτούς τους ανθρώπους, αν δοθεί άσυλο, προσωρινό ανθρωπιστικό καθεστώς, δεν θα μείνουν στην Ελλάδα. Άλλωστε, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν την Ελλάδα ως ένα πρώτο βήμα για να σωθούν και δεν θέλουν να μείνουν στη χώρα μας, ίσα ίσα που θέλουν να φύγουν, να πάνε στους συγγενείς τους, στις άλλες χώρες όπου θεωρούν ότι θα βρουν εργασία. Σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσουμε ότι ολόκληρο το ρεπορτάζ της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε την 5η 7 Ιουνίου στις 11.30 το βράδυ μέσα από την εκπομπή «Ο Φλάσσος Δρόμος».